κόσμος το πρωί. Ωραία. Λοιπόν, Σταυρούλα δίπλα μου. Σταυρούλα, καλημέρα. Είχαμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε λίγο έτσι για θέμα. Και εμφανίστηκες ξανά με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Την εβδομάδα είχαμε τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τη Θεσσαλονίκη με την κυρία τη Νέα Μηχανιώνα. Σωστά, σωστά, σωστά. Έχουμε μια εβδομάδα να τα πούμε λοιπόν. Λοιπόν, Σταυρούλα μου γλυκιά, μου έφερες ένα θέμα από Θεσσαλονίκη που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσει και ο κόσμος. Ότι ένας από τους 6 ανθρώπους, από τους πιο έξυπνους ανθρώπους του πλανήτη, δηλαδή οι 6 στα 6 δισεκατομμύρια σχεδόν να πούμε ότι έχει ο πλανήτης, είναι Έλληνας και είναι από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο δείκτης ευφυΐας ενός κανονικού ανθρώπου. Είναι γύρω στο 100. Και ο κύριος Κατσιούλης, ο Βαγγέλης, έχει 196, σχεδόν το διπλάσιο. 196, δηλαδή στα 4... Δεν έχει πιο πάνω. Δεν έχει πιο πάνω. Όχι. Πώς διάβασες καθόλου αυτή η μέτρηση, πώς γίνεται? Είναι στη... Ναι, μου απάντησε και στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης. Ξεκινούν από κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι απλές. Mm-hmm. Και φυσικά όσο ανεβαίνουμε γίνονται αρκετά δύσκολες. Έχει πάει κάπου στο εξωτερικό για να δουν αυτό το. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα λοιπόν αυτά θα τα δούμε στο ρεπορτάζ. Σας είπα ότι ίσως ζει και εργάζεται στο εξωτερικό ή ζει στη Θεσσαλονίκη. Ο Βαγγέλης ήταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι και γιατρός. Ακριβώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην Αγγλία, κάνει κάποιες σπουδές, κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχιατρική, αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα τον αφήσουν να γυρίσει πίσω. Δεν τον αφήσουν. Λογικά είναι αυτό που παθαίνουν πάρα πολλές φορές, τα μυαλά, τα δικά μας, να τα εκμεταλλεύονται άλλες φορές. Το έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις. Πολλά μυαλά δικά μας και επιστήμονες να δουλεύουν στην Άσια, στην Αμερική, να τους πληρώνουν και να τους χάνουμε εμείς για να τους πηγαίνουν εκεί. Έχουν επανδρωθεί ολόκληρες χώρες με μυαλά ξένα. Για να δούμε λοιπόν. 29 ετών, ο Βαγγέλης είναι από τη Θεσσαλονίκη και το ξαναλέω με αυτή την λογική των 6 δισεκατομμυρίων στον πλανήτη είναι 6 άνθρωποι με αυτό το δείκτη στον κόσμο, είναι ένας στο 1 δισεκατομμύριο. Ακριβώς. Και είναι Έλληνας αυτός. Είναι απίστευτο. Παρακαλώ. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ συναντήσαμε τον κύριο Βαγγέλη Κατσιούλη, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους 6 εξυπνότερους ανθρώπους του πλανήτη. Ο δείκτης ευφυΐας σας είναι 196. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Από όσους έχουν δοκιμάσει να δώσουν κάποιο τεστ, είναι από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουν μέχρι στιγμής βγει. Σας έχει χρησιμεύσει κάτι? Το να χρησιμοποιείς το μυαλό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται να είσαι πιο προσαρμοστικός και ευέλικτος σε δυσκολίες που θα αντιμετωπίσεις, είναι ό,τι πιο σημαντικό. Σε αυτή τη λέσχη είδαν ότι φτάσατε το 196. Πώς αντέδρασαν? Στη συγκεκριμένη λέσχη και τα υπόλοιπα άτομα είχαν τον ίδιο δείκτη νοημοσύνης, οπότε δεν προκάλεσε κάποια εντύπωση. Έχετε συναντήσει κάποιον από τους υπόλοιπους 5? Δεν είχα την τύχη να τους συναντήσω όλους. Έχω μιλήσει με όλους. Έχω κυρίως συνάψει σχέσεις μέσω του διαδικτύου με ένα ακόμα μέλος από τη Σουηδία. Αυτές οι ερωτήσεις ήταν εύκολες, δύσκολες, υπήρξαν κάποιες αστείες? Έχει πάρα πολύ εύκολες ερωτήσεις, έχει και πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Κάποιες ερωτήσεις είναι στοιχειώδεις όπως απλές μαθηματικές πράξεις. Από εκεί πέρα έχει και πάρα πολύ δύσκολα κομμάτια ένα τεστ, προσπαθώντας να διασυφημίσει και να εντοπίσει νοημοσύνη σε ανώτερα επίπεδα. Είστε δηλαδή από αυτούς που μόλις πιάσει ένα σταυρόλεξο το λύνει κατευθείαν? Δεν νομίζω, ειδικά γιατί τα σταυρόλεξα δεν ενδιαφέρουν. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε για τα παιδικά σας χρόνια. Νορμάλα παιδική ζωή. Απλά κάποια ερεθίσματα που είχα να κάνουν με βιβλία, με εκπαίδευση, με κάποια ερεθίσματα επί του να χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο το μυαλό, ίσως ήταν λίγο πιο τονισμένα. Ήταν εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι εδώ μου οι γονείς και συνετέλεσαν σε μια τέτοια διαμόρφωση προγράμματος. Από εκεί πέρα και προσωπικές αναζητήσεις που είχα την ευκαιρία και την τύχη να εκφραστούν και να βρουν κάποια διέξοδο. Το Βαγγέλη το γνώρισε ουσιαστικά στο πρώτο έτος ιατρικής σχολής. Ο λόγος που το γνώρισα, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος βέβαια, είχαμε ακούσει ότι ήταν από τα 3-4 παιδιά που είχαν περάσει με την πρώτη φορά με τη δύσκολη φυσική. Κάτι που για μας τέλος πάντων γίνεται τον καιρό ήταν κάτι σαν δείγμα ότι το παιδί τέλος πάντων ξεχωρίζει. Ναι. Αυτό το 196 τι σημαίνει για σας? Τίποτα, ένα αποτέλεσμα σε ένα τεστ όπως θα ήταν και ένα αποτέλεσμα στο 100, στο 50, στο 150. Δεν έχει κάποια σημασία ή κάποια διαφορετικότητα. Είναι παιδί γενικά έτσι χαμηλών τόνων, ποτέ δεν περηφανεύεται για όλα αυτά που
έχω μάθει και αργότερα από άλλους τι έχει κάνει. Πηγαίναμε μαζί και στις κατασκηνώσεις φοιτητικές, στα πάρτι κανονικά, σαν να μην ξεχωρίζει καθόλου. Πάντα φαινόταν ότι ο Βαγγέλης ήταν έξυπνο παιδί. Φαινόταν αυτό στη διάδραση μέσα στην παρέα, φαινόταν στο χιούμορ του, φαινόταν στον τρόπο που φερόταν όχι μόνο σε εμάς αλλά και στις γυναίκες. Οι γυναίκες πώς το αντιμετώπισαν? Οι γυναίκες της ζωής μου, υποθέτω, είναι η ερώτηση. Πραγματικά. Στη ζωή του σίγουρα. Μπράβο. Φυσιολογικότατος, νορμάλ. Ξέρεις, μπορεί να το φανταζόμουν πριν έτσι λίγο Αϊνστάιν. Εγώ, όταν ακούς για πιο έξυπνο άνθρωπο του κόσμου, μπορεί να πάει το μυαλό μας λίγο σε... Απλός, σεμνός. Ναι, πολύ απλός, πολύ σεμνός, πολύ παιδί της εποχής. Και μέσα σε όλα τα πράγματα και μου αρέσει αυτό. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιώργος Κατσιούλης. Κύριε Κατσιούλη, καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Ναι. Τι κάνετε, λέω, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είμαι από την εκπομπή. Καλά είστε, πολύ τι κάνετε? Καλά, εσείς? Συγχαρητήρια για το γιο σας. Ευχαριστώ πολύ. Λογικά πρέπει να είστε πολύ περήφανος μετά από αυτή την εξέλιξη. Αλλά εσείς νομίζω ότι θα είχατε καταλάβει και το πόσο έξυπνος είναι από μικρό. Δηλαδή θα λέγατε ότι έχω ένα πολύ έξυπνο γιο, έτσι? Όχι ιδιαίτερα. Ήταν ένα κανονικό παιδί, όπως όλα τα παιδιά, μέσα σε όλα. Μάλιστα. Ήταν καλό παιδί, διάβαζε από μικρός, ήταν τακτικός, δεν έλειπε ποτέ από το σχολείο και βεβαίως και στις παρέες του κανονικότητα χωρίς καμία διαφοροποίηση από τα άλλα παιδιά. Από την πρώτη δημοτικού ήταν ο πρώτος μαθητής? Ήταν καλός μαθητής, πρώτος, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν ξέρω... Θα σας το πω έτσι και με λίγο χιούμορ. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι, λέει και ένα τραγούδι παλιό δηλαδή, λέει ότι την πατάρα μου μια γυναίκα στη ζωή. Φοβάσαι? Λοιπόν, αν στα μαθήματα πήρα 10, πώς πάει το τραγούδι του Ζαβέτα, και στη ζωή πήρα 0, ταυτόχρονα μια γυναίκα. Δεν μου λέτε, πολλές φορές όλο αυτό το ότι είναι ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος σας αγχώνει, δηλαδή λίγο? Θεωρείτε ότι πλέον κουβαλάει ένα μεγάλο φορτίο στην πλάτη του που συνεχώς πρέπει να αποδεικνύει την εξυπνάδα του? Όχι, ποτέ δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν κανονικότατος άνθρωπος με όλα τα στοιχεία που έχουν όλα τα παιδιά. Και στις παρέες και στις ομάδες έπαιρνε μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Βεβαίως όλα ξεκίνησαν και από το σπίτι, δεδομένου ότι και εμείς ήμασταν άνθρωποι των γραμμάτων και ήταν τακτικός από μικρή ηλικία. Εγώ έχω μια απορία. Πόσες ώρες διάβαζε την ημέρα? Όχι ιδιαίτερα πολλές. Κανονικά θα έλεγα σε μικρές τάξεις μπορούσε με 2-3 ώρες να τελειώνει. Όταν όμως μεγάλωσε και στο Λύκειο ιδιαίτερα, εκεί διάβασε λίγο περισσότερο. Μάλιστα. Έκανε βέβαια και φροντιστήριο και βεβαίως είχαμε την ευτυχία με την πρώτη να περάσει χωρίς να μας κουράσει καθόλου. Πολύ ωραία. Τώρα λογικά είναι στην Αγγλία, μου είπε. Τώρα είναι στην Αγγλία και ένα μήνα ήδη.
παιδί εκεί. Να του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, να σας πούμε και εσάς συγχαρητήρια. Και πολύ. Να λοιπόν που ένας Έλληνας μπαίνει σε αυτήν. Νομίζω τελικά ότι θα ήταν και λογικό. Τώρα θα ήταν από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη. Έτυχε να είναι από τη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή είναι από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα. Από μάλιστα. Τα Γιάννενα, εδώ μένουμε όμως πολλά χρόνια. Να του στείλετε τα χαιρετίσματά μας. Ευχαρίστω. Να είσαστε καλά μέσα από την καρδιά μας και τι να ευχηθώ. Το μόνο, δεν ξέρω, είναι παντρεμένος, δεν είναι. Όχι, όχι. Ωραία, γι' αυτό σας λέω λοιπόν. Επειδή. Γιατί έχει μπροστά πολλά εμπόδια. Να μην αφήσει όμως. Είμαι σίγουρος ότι του λέτε να κάνει και οικογένεια. Γιατί χωρίς οικογένεια. Είναι η επιθυμία των γονέων. Βεβαίως. Αλλά είναι αυτές οι λαϊκές ρίσεις που λένε το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνετε όλα αυτά που σας είπα. Όλα είναι δυνατόν εξυπνούν. Γι' αυτό λοιπόν έτσι την πατάνε όλοι οι έξυπνοι. Από μια κακή γυναίκα λένε για τους άντρες. Βέβαια και οι άντρες σίγουρα λένε το αντίθετο. Για τις γυναίκες, εγώ κάνω χιούμορ. Ελπίζω να βρει και μια καλή κοπέλα να ζήσουν μαζί και έτσι αφού στη ζωή του τα έχει καταφέρει. Το όνειρό του τώρα είναι ακριβώς η ειδικότητα. Για την οποία και πήγε στο εξωτερικό δεν μπόρεσε. Εδώ ήθελε πολλά χρόνια για να πάρει την ειδικότητα που ήθελε, αλλά ούτε και την πρώτη ειδικότητα δεύτερη επιλογή. Τώρα μεταξύ μας εσείς τα ξέρετε καλύτερα, θα ξέρετε τη διαδικασία και ειδικά άνθρωποι τόσο μορφωμένοι σαν το γιο σας, καμιά φορά ξεχνάνε να ζήσουν γιατί πέφτουν στη ζωή. Μετά στη ζωή σε ό,τι αφορά. Δεν το φοβούμε και πολύ γιατί είναι προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα. Ωραία, αυτό θέλω να πω. Δεν ότι... έχει πετάξει, δεν έχει πάρει τα μυαλά του αέρα. Ναι, ξέρετε, το είδα και εγώ ότι είναι ιδιαίτερα σεμνός και πολύ απλώς. Καλά. Ναι. Γιατί διαβάζουν, το ρίχνουν μετά από το διάβασμα. Βεβαίως διαβάζει γιατί θέλει διάβασμα, δεν γίνεται αλλιώτικα, αλλά όμως είναι προσγειωμένο στην πραγματικότητα. Τέσσερα εγγόνια εύχομαι να σας φέρει. Ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία στην ειδικότητα που ξεκινά. Και καλή επιτυχία στην ειδικότητα. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Σταυρούλα μου, πολύ ωραίο το θέμα. Τον είδαμε λοιπόν και τον Βαγγέλη. Ένας κανονικός άνθρωπος. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω το κανονικός. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας όλοι τον Αϊνστάιν που τον είχαμε τα γελά και τα. Και λέμε ότι λογικά έτσι είναι οι άνθρωποι που διαβάζουν. Όχι. Ναι, που διαβάζουν είναι και μέσα στη ζωή. Ένας απλός άνθρωπος από αυτούς που συναντούμε στον δρόμο. Δεν έχει καμία διαφορά. Και νομίζω τελικά. Και με φοβερό χιούμορ. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ότι Σταυρόλεξα δεν λύνω. Θα μπορούσα να μην δελήσω ένα Σταυρόλεξα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την όλη αυτή λογική που επικρατεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.